Η ένατη αντιρατσιστική γιορτή έγινε φέτος στο φιλόξενο χώρο της Γεωπονικής Σχολής με εξαιρετική επιτυχία, αφού οι επισκέπτες ήδη της πρώτης μέρας ξεπέρασαν το σύνολο των επισκεπτών του περσινού διημέρου. Μεγάλο το ενδιαφέρον των ανθρώπων για τις συζητήσεις ειδικά και την πρώτη και τη δεύτερη μέρα και για τη δίκη της Χρυσής Αυγής αλλά και για την αντιμεταναστευτική αντιπροσφυγική προπαγάνδα και τον ρόλο των ΜΜΕ. Ξεπέρασαν τις 100 που είναι και αυτό αριθμός ρεκόρ οι συλλογικότητες που συμμετέχουν με περίπτερα στη γιορτή μας. Όλα αυτά μας δίνουν το κουράγιο να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί με τους ανθρώπους που βιώνουν την εκμετάλλευση και την καταπίεση από κοινού για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά μας. Υπάρχουν θετικά βήματα από στα ζητήματα των μεταναστών από τη νέα κυβέρνηση. Υπάρχει όμως πάρα πολλής δρόμος ακόμα μπροστά και θα χρειαστεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο και το κίνημα και η αριστερά έτσι ώστε να μην επικρατήσουν στα ζητήματα των μεταναστών αστυνομικές λογικές που το τελευταίο διάστημα έχουμε δει να εκφράζονται και από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Χρειάζεται καταρχήν να ολοκληρωθούν με όσο δυνατόν περισσότερα δικαιώματα για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες τα πρώτα εξαγγελμένα μέτρα, όπως για παράδειγμα η ηθαγένεια στα παιδιά των μεταναστών, που είναι ένα νομοσχέδιο που θα έρθει τις επόμενες μέρες. Υπάρχουν όμως και σοβαρά ανολοκλήρωτα ζητήματα που είναι αιτήματα χρόνων του αντιρατσιστικού κινήματος και των ίδιων των μεταναστών, όπως η νομιμοποίηση δεκάδων χιλιάδων μεταναστών που ζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είτε έχουν χάσει τα χαρτιά τους, είτε δεν είχαν την ευκαιρία μετά το 2005, το οποίο είναι πολύ κεντρικό ζήτημα από εδώ και μπρος. Όπως και μια σειρά άλλα που αφορούν τους πρόσφυγες, το τι γίνεται στα σύνορα και ποια τελικά μπορεί να είναι η στάση και η θέση της νέας ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επικρατήσει η λογική στην Ελλάδα της Ευρώπης φρούριο που επικράτησε σε σχέση με τα θέματα της Λιβύης ή θα πάμε σε άλλες λογικές.